Στο στόχαστρο επιτίδιον έχουν μπει αυτή την περίοδο τα λιοστάσια και τα εκεί αφημένα εργαλεία συλλογής του καρπού, κυρίως ελαιόπανα, σκάλες, τελάρα, τσεκούρια, πριόνια και οτιδήποτε άλλο κάνουν το λάθος οι παραγωγοί να αφήσουν στο λιοστάσι, προκειμένου να συνεχίσουν την επόμενη μέρα, καθώς η μεταφορά τους και η αποθήκευση τους σε ασφαλές μέρος δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση τον καρπό και τα, και τα, τσιβάλια και τα μηχανήματα δεν πρέπει να τα αφήνουμε στα λιωστά. Θα πρέπει να τα παίρνουμε γιατί γυρνάνε και κλέβουν, δεν αφήνουν τίποτα. Μέχρι και τι λιωπάνε μπορεί να τι πάρουν. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε αυτά. Αυτά τα μαζεύουμε στο τελείωμα και τα παίρνουμε και τα φεύγουμε. Το τελευταίο διάστημα έχουν τεθεί υπόψη των αρχών αρκετά τέτοια περιστατικά. Σε διάφορε περιοχέ οι ελοπαραγωγοί έχουν ξεκινήσει τη συλλογή του καρπού και ταυτόχρονα οι γνωστοί-άγνωστοι ξεκινούν τι επιδρομέ του. Το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλέ κλοπέ ε, φοβόμαστε μέσα στα λιοστάσια να αφήσουμε τα μηχανήματά μα. Ε, Πολλέ φορέ μπαίνουν με πανιά, με... κανονικά με μηχανήματα, ακόμα και με τα μηχανήματα του ίδιου του ανθρώπου που έχει τι ελιέ, που έχει, τα έχει αφήσει στην άκρη ώστε να τα βρει την άλλη μέρα. Του βλέπει και μαζεύουν κανονικά ελιέ, αλλά το κάνουν βράδυ, 12, 1 η ώρα, 2. Μπαίνουν και παίρνουν τα καρπά από τα δέντρα. Τι πρέπει να κάνουμε, Πρέπει να πάρουμε και εμεί τα μέτρα μα, να τα μαζεύουμε όλα, να μην αφήνουμε τίποτα. Όταν ε, δεν είχε τιμή το λάδι, δεν ενδιαφέρονταν κανένα, δεν μα είχαμε προβλήματα τέτοια. Δηλαδή. Τώρα που είναι πιο ακριβότερο το λάδι, δηλαδή κι άλλο και τρία τσουβάλια και πέντε να μην πάρει, είναι υπόθεση. Οι καλλιεργητέ έχουν αναγκαστεί να γίνουν αστυνομικοί στα χωράφια του. Οι οποίοι, υπό το φόβο των γκλοπών που παρατηρούνται, κάνουν περιπολίε νύχτα μέρα για να προλάβουν τέτοια φαινόμενα. Έχουμε καταντήσει να κάνουμε περιπολίες μέσα στα λιοστάσια ώστε να κοιτάμε αν υπάρχουν τα μηχανήματα μέσα εκεί. Τα τσουβάλια δεν αφήνουμε κανένα τσουβάλι γιατί φοβόμαστε πάρα πολύ να αφήσουμε τσουβάλι στην τιμή που έχει αυτή τη στιγμή το ελαιόλαδο. Άρα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας και περιπολίες να κάνουμε και, το, και τα βράδια. Αν γίνεται να βάλουμε άτομα να, να προφυλάσσουμε την κατάστασή μας πιστεύουμε και θέλουμε να έχουμε μία περισσότερη από την αστυνομία επίβλεψη ακόμα και σε μη κεντρικούς δρόμους ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία καλύτερη αντιμετώπιση και μία καλύτερη ασφάλεια.